πάει καλά το πράγμα, Χρήστο, χάνουμε τους μάρτυρες. Πρώτα χάνουμε το Άντι, κόκκινο σε μουλάρωσε, μετά μπαίνει μέσα ο Παντελής. Περίεργη σύμπτωση. Έτσι κάποιος συνωμοτεί να γίνουν όλα την ίδια στιγμή. Μην ξέρω τίποτε, παρετάμε. Μην ξέρεις τίποτε, α. Να σε θάψω να μην, ρε. Σε θάψω να μην. Εγώ σε έκανα. Τι καμίζαμε. Πλά βαρέθηκα. Έλειψαν τα λεφτά. Έπρεπε να το καταλάβω. Γιατί μην πιάσει τηλέφωνο. Σας εγώ πάνω στα αυτιά μου. Θέλω ένα διάλειμμα. Τι να σας πω για τη Σάσα. Πρώτα απ' όλα για ποια Σάσα. Α, ώστε δεν την ξέρετε. Α, εμένα άλλα μου είπα. Είπα εσάς. Ξέρουμε, κύριε Μονογέ. Δεν το ξέρω ότι έχουμε και εκείνους γνωστούς. Τη Σάσα, τη φίλη της κόρης μου, ξέρεις πολλά καλά για ποια μιλώ. Τι ξέρεις για τη Σάσα? Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι εξαφανισμένη εδώ μέσα 14 μήνες. Α, ώστε τώρα ξέρεις την, α. Δεν καταλαβαίνω τι υπονοείς, πάντως δεν μ' αρέσει και καθόλου. Σοφία μου, το παίζεις μεγάλη, την ίδια ηλικία αν έχουμε. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο όριμη. Α, ναι, γι' αυτό φτιάχνεις με όριμους άντρες. Άκου να δεις, κοριτσάκι μου, το τι κάνω εγώ στο σπίτι μου είναι. Σπίτι σου. Ναι, σπίτι μου. Καλά άκουσες. Αρκετά! Σοφία, όταν μιλώ με την κόρη μου, δεν θέλω να κατέβεσαι. Εσύ μας έμπλεξες με τον μαύρο Νικόλα μου. Σε θυμούμε να αντιδράσεις τον καιρό που έπρεπε. Εναντέδρασα γιατί νόμιζα πως είσαι νου. Δεν αλλάξαν κάτι. Αλλάξες εσύ, Ρώνα. Πριν δύο μήνες περίπου η Εύα Μονογιού επισκέφθηκε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο? Να ήρθε να με δει. Και? Εν κακό να είναι επισκεφτεί φίλη της, δηλαδή. Καθόλου. Υπήρχε συγκεκριμένος λόγος που ήρθε να σε δει η Εύα. Ήρθε να κάνει διακοπές. Ερεμήσει, δηλαδή. Ναι. Ναι. Ο Μαραγκός με τον Λουκαίδη ήταν στην έπαυλη. Έχουν πιάσει την Νικόλα από κοντά. Την Νικόλα? Πότε ήρθε η Νικόλα? Σήμερα το πρωί. Ακόμα δεν ήρθε και γίνε περιζήτητη. Τα πράγματα μπλέκονται παραπάνω. Γιατί? Αυτό εμάς δεν μας επηρεάζει σε τίποτα. Εμείς συνεχίσουμε όπως πριν. Εν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πριν. Έχουμε άλλον παίχτη και αλλάζει τη δυναμική του παιχνιδιού. Εμπουλήθηκες. Εμπουλήθηκες. Ποιος πουλούσε σε αγοράς. Όσο μίσος και να μίσες, σε πουλούσε για το σωφτήνο. Εσύ μισό ρε Παντελή. Είσαι γιος. Να το ξέρεις το! Να το ξέρεις το!
Με το δικό σου μίσος γεμό. Το προκαλεί τις φασαρίες. Έτσι όπως τα έκαμε, σε έχω δικό μου σε μισό. Πώς τα έκαμε. Είναι πρώτη φορά που τα σπάσες. Ίσα, εγώ είναι η πρώτη φορά γιατί με κατηγόρησες. Γιατί με έκλεισες μέσα. Και της μένας μου τι της λες κάθε φορά και μαθαίνει. Και ο μάνας σου το ίδιο θέλει. Πρέπει να πάει να κάνεις θεραπεία. Με έτσι το πράγμα δεν ξαναμπαίνει ούτε μέρα. Ακούσες. Προτιμώ να αυτοκτονήσω. Γιατί με κατηγόρησες. Δεν είχα άλλη λύση. Δεν είχα άλλη λύση. Δεν πιστεύω λέξη μου να λύσω. Θα σας απαντήσεις. Ποιος είναι. Άγνωστος αριθμός. Ναι. Ο κύριος Κοκκίνος. Ο ίδιος. Που την αστρεμική διεύθυνση Λευκοζιά σας παίρνω. Επισκεφτήκε σας καθόλου ο γιος σας. Ο γιος μου. Απόδρασε, κύριε Κόκκινε. Κύριε Κόκκινε. Ναι, ορίστε. Ακούσετε κάτι, ξέρετε που μπορεί να πει. Όχι. Αν το δείτε, ακούσετε κάτι, ενημερώνετε μας, εντάξει. Εντάξει. Τώρα εγώ είμαι κυνηγημένος να πούμε. Δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Πάντα έτσι είμαι εγκληματίας. Δεν με θωρείς. Επαραξένεψε με πάντως. Τι. Η συμπεριφορά σου. Νομίζω να σκουβαλήσεις αμένα με συνάξουν να βάλουν μέσα. Φυσικά θέλεις κάποιος το πίσω από τη ράση μου. Αν ήθελα να το κάνω, θα το κάνω τώρα, ρε. Η μάνα σου. Έλα, Ελένη. Ναι, έμαθα το. Ναι, δάμε. Εν καλά, εν καλά. Εντάξει, αν πάρτες που κάτω, πιάσ' με τηλέφωνο να σου ανοίξω. Σκότουν τον Άντι, δεν τον βρίσκω. Εξαφανίστηκε, ούτε εγώ ξέρω που είναι. Κανένας άλλος που ξέρει. Αν έχω ιδέα. Τόσο Ιωάννου είναι τα παστάνη. Ποιος? Τόσο βουλευτής. Εν καθήκη. Κύριε Παύλο, δεν θα βρείτε άκρη. Και προσέχετε με ποιους μιλάτε που νομίζετε ότι είναι φίλοι σας. Έναν ουλίτσινο που δείχνω. Τι θέλεις να πεις. Η Εύα μια εβδομάδα πριν δολοφονηθεί, έπιασε στο Λονδίνο. Στην Νικόλ? Ναι. Και έγινε κάτι? Ανήξερο. Ανήξερο αν της είπε κάτι. Και που φοβούμαι είναι το τι θα τους πει η Νικόλ αν την καλέσουν μέσα. Σπάσους εννοείς. Αν τους πει κάτι, δεν είναι προς το συμφέρον κανένας, αγάπη μου. Δεν είναι μόνο η Εύα. Είναι και η Σάσα. Πρέπει να ανησυχώ. Εσύ τι λες. Ρε
φαίνεται αρέσει σου πολλά η γειτονιά μας, κύριε Λουκαίδη. Ως γεγονός, είναι ωραία. Και εσύ, κάτι πρέπει να τις ήβρες για να μετακομίσεις που το κατάλημα δάμε. Νομίζω πως ήρθες όσο δάμε για να με ρωτήσεις το πράγμα. Τι συνέβηκε πριν 7 χρόνια στο κατάλημα? Πριν 7 χρόνια, εγώ να θυμούνταν που γίνηκε χτες έσω μου. Τέλος πάντων, παίρναμε. Κάτι πολλά συγκεκριμένο, στο κλειστό δωμάτιο. Α, μιλάς για το ζευγάρι. Που ευρέθηκε η γυναίκα νεκρή. Θυμήθηκες? Τι ήταν που θέλεις να σου πω εγώ? Τη δική σου εκδοχή. Είπα τη στους συναδέρφους σου πριν 7 χρόνια. Εσύ είναι ευκάραν το πόρισμά τους. Πειράζει να μου την ξαναπείς? Γιατί αναρωτάς την Ελένη? Τι είναι τους ύβρε? Εσύ που είσαι? Σαμε. Πώς τους ύβρε εντζίνει τότε? Ύστερα πει εγώ. Και ο Παντελής? Παντελής, είδα τζάμε. Βγαίνει πριν ή μετά από σένα? Φαίνεται ότι έχουμε δε τη λεπτομέρεια, κύριε Λουκαίδη μου τώρα. Η ερώτηση είναι απλή. Όχι, ήταν τζάμε όταν έπια. Είναι που ψάχνεις τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Ένα φόνο μιας γυναίκας που δεν ευρέθηκε νοφονιάς, ούτε ο άντρας που ήταν μαζί της. Ναι. Η διορία σου τέλειωσε. Έλα να με πάρεις μέσα τότε. Γιατί δεν θα με αφήσουν καν να σου κοντέψω. Είδες τον Άντι τελευταία? Όχι. Έφυγε ο Λουκαίδης που τον παπά σου. Όταν που ήθελε. Να μάθει για το κλειστό δωμάτιο. Ποιον δεν μου το είπε? Ότι το είπαμε και την άλλη φορά, Παντελή. Και σένα μπορεί να σε πλησιάσει ο Λουκαίδης. Έχει τον νου σου. Και έχω τον νου σας εγώ. Που τότε που έγινε εκείνος ο φόνος της Μιτσάς, βράμε τον πελά μας. Νομίζω ο Λουκαίδης επίστεψα τον ότι είναι που περιέργεια που θέλει να μάθει για το ζευκάρι και το κλειστό δωμάτιο. Έλα, κάτσε πάνω.
Όλα καλά. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε. Ελένη! Έξω! Αν χρειαστείτε τίποτε, φωνάζετε μου. Ευχαριστώ. Θέλω πίσω τα λεφτά μου. Τίποτε! Άχρηστε. Θυμάσαι την έκθεση της σήμανσης? Ναι. Πώς εμπήγανε στο δωμάτιο, Παντελής, Κόκκινο και Ελένη? Σπάσαν την πόρτα γιατί έφυγε μια μπόχα από το δωμάτιο, από τη θύμη. Ακριβώς. Η Ελένη είπε ότι την πόρτα έσπασε την ο πρώην άντρας της. Ο Κόκκινος. Ήβρα τον προηγουμένος. Αλλά θυμάται τίποτε τι έγινε. Επειδή τσίφρε στον απροειδοποιητή. Μάλιστα. Και ο κύριος Κόκκινος υποστηρίζει ότι επίεντζαμε αφού η Ελένη ήβρεν ήδη το πτώμα της γυναίκας. Κατάλαβα. Διερωτάζε πώς γίνεται ο Κόκκινος να σπάσει την πόρτα για να μπουν μέσα. Εφόσον όταν έφτασε ο ίδιος τσαμέ ήταν ήδη μέσα στο δωμάτιο η Ελένη και ο Παντελής. Ακριβώς. Έχω άδικο. Καθόλου. Είπες τούτο? Όχι. Για την ώρα δεν του είπα τίποτε. Δεν ήθελα να του δώσω κάτι για να σκεφτεί. Τι σκέφτεσαι? Η πόρτα του δωματίου ήταν σπασμένη, γεγονός. Το ερώτημα είναι ποιος την έσπασε, αφού άλλα λέει η Ελένη και άλλα Κόκκινος. Και έσπασαν τη για να μπούμε στο δωμάτιο ή έσπασαν τη για να δείξουν ότι εμπήκαν. Δηλαδή, μπορεί να την έσπασαν μετά το όλο σκηνικό. Πάρε Χρήστο. Η συνεργασία μας είναι το μόνο καλό που συνέβηκε μες το τμήμα τον τελευταίο χρόνο. Ξεκουράστου. Πλησιάσεις εμπατσί. Πριν προλαβώ να μπω κάνω σπίτι. Τι γίνεται? Φαίνεται μου πολλά σου την υπόθεση. Ήταν μπλεμένη η Εύα. Περίμενε. Ευχαριστώ. Αχ. Μαλάκαν το σπίτι του παπά σου. Ναι, εγκαλών, αλλά είναι το στυλ μου. Παίζεται ποτέ Κύπρο.
Κάτι παίζει. Όπα. Κάτι καλό. Φτύνω γέμα. Σπαζοκεφαλιάζω. Είμαι συνέχεια στους δρόμους. Ναι. Ναι, ναι. Δικαιούμαι την προαγωγή. Όχι, κύριε. Εσείς να κοιτάξετε τα κομματικά σας συμφέροντα. Ναι, που σας επηρεάζουν. Βεβαίως πιστεύω τα. Δικαιούμαι τη θέση του αστυνόμου. Και έχουμε και οι δυο τα ίδια προσόντα. Ναι, την πείραν όμως έχω την εγώ. Ναι, νομίζω, κύριε, νομίζω ότι είναι ευκαιρία που πότε του η συζήτηση. Ευχαριστώ. Μαραγκός. Χρήστος Λοχίας. Λουκαΐδης Παναγιώτης, είπα στην όμως. Για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι όπως πας είναι τα πράγματα. Συγγνώμη ρε Χρήστο, ήρθες σε λάθος ώρα. Έρχεσαι από την Ικάν. Ναι, σωστά. Πώς είναι τα πράγματα εκεί μέσα. Και από εκεί έχουμε τα προβλήματα μας. Ξέρεις πόσες φορές σκέφτηκα να δώσω παραίτηση. Αλλά δεν μπορώ. Να μην νιώθω ότι κάνω κάτι σημαντικό. Καταλαβαίνω. Μακάρι το καταλαβαίνω και πάνω. Σε μένα να μας ελαλούσαν έναν ευχαριστώ. Μιλάς για την προαγωγή. Και στην ικάνη τα διάφορα. Και τις αδικίες και τους γλύφτες. Λοιπόν, Χριστό, τα ωράρια ξέρεις τα. Αύριο το πρωί πίνουμε τον καφέ μας και πιάνουμε δουλειά. Εγώ είμαι της θεωρίας. Θα βγούμε μαζί έξω. Έτσι. Έτσι να καταλάβει και πιο εύκολα το σύστημα. Άρα, πήγαινε τώρα ξεκουραστείς. Ικάνη, Παμιλά. Ναι. Παμιάντα, ε. Πού ήταν πλεγμένη η Εύα? Με ποιους? Νόμιζα ότι εσύ ήταν να ξέρεις παραπάνω. Είπε μου κάποια πράγματα, λόγει ξεκάθαρα. Εγώ λίγα πράγματα ξέρω. Είδα γονείς της καθόλου. Για τον Παντελήν είπε σου κάτι? Αφουάδουν τον. Ότι είχα μια σχέση, αλλά τίποτε σταθερό. Εντάξει, ο τύπος αναλλού. Καλά ρε Σέβα μου, εγώ να σου το πέμπα στα ποτά του άνθρωπος. Όχι, ξέρω τον Παντελήν ποτέ αστιεύκεται. Εννοούσε κάθε λέξη που είπε. Περιγράψε μου το. Καλά, γιατί μου είπες κάτι? Εφοούμαι. Και τώρα φοβούμαι. Να με μου φκεί κάτι, να με το καταλάβει ο Παντελής. Αμάρευα, πού έμπλεξες. Τώρα τούτον, ο άλλος που σε χρησιμοποιεί. Με πεις τίποτε, σε παρακαλώ. Να δεις τάχτος. Με φας, δεν ξέρω κάτι για να πω κάτι. Ούτως ή άλλως να πάω πίσω στην Κύπρο, να κλείσω κάποιες υποθέσεις και να έρθω πίσω στο Λονδίνο. Μόνον έτσι να κλειτώσω. Κι ας τον Άντι να έρθει πίσω τώρα. Έχουν κοινά με την Νικόλ. Η Εύα τα φίλια τους... Κάτι μπορεί να ψαρέψει. Αν της έμεινε η Εύα. Μέσω της Νικόλ μπορούμε να μάθουμε τι υποψιάζεται ο Νικήτας. Γιατί δεν λες στη Ρόνο να μάθει μέσω της Νικόλ? Εν της έχω πιστοσύνη. Και εις τον Άντι. Και με ελέγχω τον καλύτερα.
Η Ρώνα όσο πιο λίγα ξέρει, τόσο το καλύτερο. Ζήτα και έρκαζε βασό δημόνι. Γιατί τι σας στείλες μήνυμα? Για να ξέρει τι να μην πει. Τι να μην πει? Γνωρίζεις τι ελέγχθηκε με την Εύα? Έχει σημασία τώρα. Βέβαια έχει. Λαμβάνω τα μέτρα μου. Γυρίζει που με ραγπάνω μου όμως. Ζήτα να μάθει τι συμβαίνει μετά από το μήνυμα. Δικαιολογίες πολλές. Πώς μπορείς να βλέπεις όλα τόσο εύκολα? Ξέρω που πάω. Βλέπω μπροστά. Αν την άφηνε να μιλήσει στους μπάτσους, θα να τα ξεράσει όλα. Με προειδοποίησα σε. Νομίζω δεν με λάβεις σοβαρά υπόψη. Ενέ προλαβάεις μιλήσω. Εσύ που ήξερες για τους μπάτσους? Έχω μάθηκια. Είδα τους παμπένα στην έπαυλη. Πρόσεξε τις κινήσεις σου για να μην έχεις φασαρίες. Όσο για τη Ρώνα, μην την πλησιάζεις, αφήνει να μας μιλήσει κάτι.